και κηδεμόνες των μαθητών μας, πολύ αγαπημένοι μαθητές, καλώς ήρθατε και πάλι στο αγαπημένο μας σχολείο. Πριν 39 χρόνια, ο ίδιος ιερέας, ο πατέρας Γεώργιος Μπλάθρας, έκανε εδώ, σε αυτό το χώρο, τον πρώτο αγιασμό του σχολείου μας. Σήμερα, μετά από 39 χρόνια, 38 χρόνια, κάνει τον 39ο αγιασμό στον ίδιο χώρο. Ο Θεός ακούει τις προσευχές μας και κάθε χρόνο οδηγεί τα βήματά μας σε δρόμους επιτυχίας και καταξίωσης. Σήμερα τελούμε τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς. Ευλαβικά αστρέψουμε το νου και την καρδιά μας προς το Θεό, να τον παρακαλέσουμε να δίνει υγεία σε μας και στους γονείς μας και φώτιση για να προοδεύουμε. Να μας φωτίζει να βαδίζουμε πάντα στο δρόμο της αρετής και της γνώσης. Από σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, τα δύσκολα θα φαίνονται εύκολα, τα πολύπλοκα απλά, τα δυσνόητα θα γίνουν πάρα πολύ ξεκάθαρα και η μάθηση θα είναι χαρά. Αγαλιάστε αυτό εν τρόμο, δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν σοφία, πρόσχομεν. Ιδεάνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής μεστή ελαίου σε καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνης πήρεται της ποιούσιν ειρήνην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη, πάσιν σον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων προβούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Τονσόν δωρεών αξίωση μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρολώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα. Εύχομαι, αγαπητά παιδιά, από καρδιάς η σχολική αυτή χρονιά να είναι καλύτερη από τις άλλες. Όλα τα παιδιά να έχουν καλή πρόοδο. Να συναγωνίζεστε ο ένας τον άλλον στην άμυλα για τη μάθηση και να φροντίζετε ώστε μέσα από τη γνώση των πραγμάτων που διδάξει το σχολείο να καλυτερεύετε τη ζωή σας. Οι γνώσεις είναι εργαλείο για να μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους, να σμιλεύει την ακατέργαστη προσωπικότητά μας σε μια τέλεια προσωπικότητα που να είναι πραγματικά ο κάθε άνθρωπος εικόνα του Θεού. Σε σένα πάλι έρχομαι, σχολιό μου ποθητό, προσκυνητής όπως και πριν και φώτα σου ζητώ. Τρεις μήνες μόλις πέρασαν, σαν ήταν μόλις χθες, που σ' άφησα και πέρασα ζωή στις εξοχές. Μα όπου κι αν ταξίδεψα, σχολιό μου ποθητό, μες στην καρδιά μου σ' έφερνα σαν να σου φυλακτό.